αυτός ήταν κορυφή. Δεν υπάρχουν τέτοιοι τώρα, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δούλεψα με τον Κόλια, δούλεψα με την Μπέλου, δούλεψα με την Τζένι Βάνου, δούλεψα με την Τρίτα Σακελαρίου. Άλλοι πάλι, τι φωνή είναι αυτές. Δηλαδή είχα καλούς δασκάλους και έπαιρνα τα καλά και άφηνα τα αρνητικά. Υπάρχει νομίζω και μια ιστορία με το Στράτο Διονυσίου για ένα τραγούδι. Ναι, ένα τραγούδι, ναι. Τι είχε γίνει εκεί? Εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι «Μετακομίζω γιατί χωρίζω». Μετακομίζω γιατί χωρίζω. Σαν αλήτης να γυρίζω, να πονάω, να δακρύζω πίσω δε. Ξαναγυρίζω. Σαν αλήτης να γυρίζω, να πονάω, να δακρύζω πίσω δεν. Ξαναγυρίζω. Μετακομίζω γιατί χωρίζω. Έχω δικαίωμα σαν άνθρωπος να ζήσω. Μετακομίζω γιατί χωρίζω. Μη κλαις τα δάκρυα, δε με γυρίζουν πίσω. Ήμουνα Θεσσαλονίκη, είχα πάει να δω την αδερφή μου και ανοίγω το ράδιο και λέει: «Η Μήνος παρουσιάζει τις επιτυχίες της». Και τώρα θα ακούσουμε ένα καινούργιο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου που έγραψε ο Αντύπας και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Και μπαίνει ο Διονυσίου και λέει: «Μετακομίζω». Εγώ τρελάθηκα. Λέω: «Παναγία μου, ποιος το έδωσε τώρα?» Εγώ μόλις κυκλοφόρησα το δίσκο μου. Ήταν ο πρώτος μου δίσκος που έβγαλα. Και έχεις μέσα το τραγούδι? Βέβαια. «Είσαι γυναίκα φίλου, μετακομίζω απαραίτητη». Είχα τον πρώτο μου δίσκο. Κατεβαίνω αμέσως, ούτε έφαγα και το μεσημέρι. Παίρνω το αυτοκίνητο, ξανακατεβαίνω στην Αθήνα και πάω στο Μάτσα. Κάθεται όπως κάθεσαι εσύ, μου λέει ο Μάτσας, Αντύπα μου, σε παρακαλώ, μου λέει, να αφήσεις αυτό το τραγούδι να το πει ο Στράτος. Θα σου δώσω 500.000, μου λέει. Και του λέω εγώ, και τι κάνω τις 500.000, κύριε Μάτσα? Εγώ αν κάνω επιτυχία, θα πάρω 500.000 τη βραδιά. Κάνει αυτός με τα γυαλιά έτσι. Μου λέει δηλαδή, λέω ένα τραγούδι, λέω κάτω στο μαγαζί, πουλείται και το σπίτι μου και γίνεται πανικός. Μου λέει, μπαίνω μέσα στο στούντιο. Και από εκεί ξεκινάει η καριέρα μου. Εκεί γίνεται το μπαμ του, δηλαδή πολύ. Να αναφέρθηκες έξυπνα. Βέβαια. Τι να τα κάνω, τα 500.000, αφού θα πάρω 500.000 την βραδιά. Με την έννοια ότι αν φερθείς, δηλαδή σου λέει αυτός ότι είμαι οκ, ας το πει ο Στράτος αυτό, αλλά βοήθα και εμένα να βγάλω ένα με τη Μήνος. Ακριβώς. Και βγαίνω και πέρασα. Είδες που δεν θέλει εγωισμό στη ζωή. Ακριβώς. Το ξέρεις ότι υπήρξαν πάρα πολλοί περιπτώσεις ανθρώπων που τα ξέρω, που φέρθηκαν εγωιστικά. Και χάσαν το παιχνίδι. Χάσαν τα πάντα. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο, πωλείται και το δίνω όσο κι όσο φτάνει, Θεέ μου, από εκείνη να γλιτώσω. Εγώ από εκεί ήταν το ξεκίνημά μου, κάνω το απαγορεύεται μετά. Εκείνη η δεκαετία μου, Γρηγόρη, δεν τη χάρηκα. Γιατί μόλις τελείωνε ένας δίσκος, πήγαινα στον επόμενο, πήγαινα στον επόμενο, τι θα τους πω του χρόνου, τι θα τους πω του χρόνου. Έκανα μια δεκαετία εκρηκτική μέχρι που ήρθαν τα χάη το 92. Είμαι ανεβασμένος, είμαι, στα σύννεφα πετάω, όταν με στα μάτια μωρό μου σε κοιτά. Είμαι ανεβασμένος, είμαι, δεν ξέρω για που πάω. Ένα μόνο ξέρω, πολύ σας αγαπώ. Είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου, κι όταν είσαι χωριά μου, με τρώει στενά χωριά. Είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου, κι όταν είσαι χωριά μου, με τρώει στενά χωριά μου. Κουνήθηκε η Ελλάδα τότε στο Ποσειδόνιο, σπάσαν οι πόρτες. Μωρό μου καλησπέρα, μόλις έλεγα μωρό μου καλησπέρα. Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη, συγγνώμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω, σε σκέφτομαι, σε θέλω, μου λείπεις, σε περιμένω, σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη, σε γουστάρω πολύ από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ματιά και από το πρώτο μας εκείνο το καυτό φιλί. Μου λείπεις αφάνταστα. Σ' αγαπάω.
Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί. Ζηλεύω πολύ που άλλος αγκαλιάζει. Ζηλεύω πολύ που δίπλα σου πλαγιάζει. Εκείνη ήταν το πικ της καριέρας μου. Όλοι έχουν ένα πικ της καριέρας τους και νομίζουν ότι η βρύση θα τρέχει πάντα, αλλά η βρύση δεν τρέχει πάντα. Η βρύση σταματάει κάποια στιγμή. Πρέπει να προσέξεις και από τις τάχτες σου να ξαναγεννηθείς. Ακριβώς. Εγώ γεννήθηκα από τις τάχτες μου. Είναι αλήθεια ότι έχεις απορρίψει το τραγούδι και Σιμεκές? Δεν το είχα απορρίψει. Συγγνώμη, το «Μα εσύ με κες». Μου το παίζει ο Χρυσοβέργης. «Εσύ με κες, χασάπικο». «Όλα τα κες, χασάπικο». Του λέω «Τι χασάπικο, λέγω». Κάτω ζεμπέζικο, του λέω «Εσύ με κες, όλα τα κες». Μου λέει «Έχεις δίκιο» και το είπε ο Σφαγιανάκης. Αυτά δεν το είχα απορρίψει. Εγώ το πρώτο. Ναι, κατάλαβα, το κάνει ζεμπέκικο. Το κάνει ζεμπέκικο. Και το έκανα και ήταν πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Γιατί για τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ τα δικά μου. Γιατί ήταν βιώματα όχι δικά μου, των φίλων, του δίπλα, του γείτονα. Αυτά είναι όλα τα τραγούδια μου. Τώρα δεν βγαίνουν βιωματικά τραγούδια. Είναι λίγο ότι έχει γράψει το «Έλα στον παππού εσύ και το δε στον πουγά». Βέβαια. Γιατί πει «Θέλω να μην τυχόν και το πει εσύ». Ναι, μου λες «Θέλω να μην τυχόν και το πει αυτό το τραγούδι». Είσαι παππούς, μου λες «Είσαι τεκνό ακόμη». Δώστο μου λέει και βρήκα τον πουγά ο οποίο ήταν με τα πουρα για παππούς. Και με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει «Ευχαριστώ, αντίπα μου», μου λέει «600.000 παίρνω», μου λέει «Με ροκάμα του που στείλε μια τούρτα και κάτι μπλούδια στο σπίτι». «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». «Μπράβο, ρε, καλή επιτυχία», του λέω. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι πέρα από αυτά που έχει κάνει, έχει κάνει πάρα πολλά καλά, δεν θα τα πω. Αυτά σκοπός είναι να μην τα λες δημοσίως, να τα λένε πια. Πήρε με ροκάματα αυτός τώρα. «Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού». Το «Μωρό μου καλησπέρα» γιατί το έγραψες? «Μωρό μου καλησπέρα». Είχα πολλές θαυμάστριες, με παίρνανε, μου λέγανε «Μωρό μου καλησπέρα, σ' αγαπάω, μου λείπεις, θέλω, που είσαι, πότε θα σε δω», τέτοια. Πού να πονηθώ εγώ. Και ένα βράδυ βγαίνω στο μαγαζί, είχα μιλήσει την προηγούμενη χρονιά και είπα «Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω». Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσο και μου λες «Όμως εγώ δεν σε αλλάζω». Και λέω «Τώρα θα μιλήσω ερωτικά». Και λέω «Μωρό μου καλησπέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα, πήρα να σου πω πόσο σε αγαπώ και να σε αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου όλα τα τηλέφωνα να κλείσω». «Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί? Συλλεύω πολύ που άλλος αγκαλιάζει, που δίπλα σου πλαγιάζει». Αυτό τώρα, Γρηγόρη, που το λέω, νομίζω θα πέσουν τα ντουβάρια. Νομίζω θα πέσουν οι σκεπές. Δηλαδή νιώθω, τώρα το απολαμβάνω, ρε Γρηγόρη, γιατί τότε θα έλεγα, δεν το απολάμβανα. Είχε κόσμο πολύ και σκεφτόμουν την επόμενη κίνηση. Τώρα που βγαίνω και τα λέω όλα αυτά τα τραγουδιά, νομίζω ότι έχω 40 σου ξέ. Ότι βγήκαν τώρα. Μα τώρα, ναι. Ότι κυκλοφορούν τώρα σήμερα. Ξέρεις τι γίνεται όμως, στρατήπεδο. Τώρα μου το λες, έτσι όπως μου το λες, τώρα που πήγες να μου πεις τώρα του στράτου το αυτό. Ναι. Ρε παιδάκι μου, τώρα συγγνώμη για τη φράση έτσι που θα την πω. Είσαι από τους τελευταίους εναπομείναντες μεγάλους τραγουδιστές. Δηλαδή, μου πας να μου μιλήσεις τώρα χωρίς τίποτα που... Και θέλω να σηκωθώ, να χορέψω και να τα σπάσω. Καταλαβες. Και αυτό δεν το παθαίνω πια. Πάω σε ένα μαγαζί, ωραία τα μπαλέτα, ωραία τα φώτα, ωραία οι καναπέδες, ωραία οι κουρτίνες, ωραία τα βίντεο γουόλ. Δεν υπάρχει αυτό για μισότητα. Αυτό να βγεις και να πεις «πουλείτε» και να κάνεις άτε. Μπράβο. Γιατί αυτό έχω ανάγκη να κάνω, να ξεσπάσω. Εννοείται χωρίς να ενοχλήσω κανέναν, ούτε να χτυπήσω κανέναν. Δεν μιλάμε για τέτοια, μιλάμε για διασκέδαση. Να βγω και να γουστάρω. Ακριβώς. Αυτό μου λείπει. Τι θα τα κάνω τα βίντεο γουόλ, έχω τρελαθεί στα βίντεο γουόλ. Ωραία και αυτά. Αυτά τα... Η αλήθεια, η αλήθεια, η αμεσότητα. Ναι, ρε παιδάκι μου, είναι όλο αυτό το πράγμα μέσα. Ωραίο και αυτό, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, και... εγώ σε ευχαριστώ που ακόμα εργάζεσαι, γιατί ξέρω ότι έχει όλη αυτή την πολυτέλεια. Ακόμη και να είσαι πολύ πιο φίδωλο στι εμφανίσει σου και το κάνει πραγματικά από αγάπη. Ακριβώ. Ακριβώ. Μόνο δηλαδή, το κάνει από αγάπη για το τραγούδι. Ακριβώ. Γιατί δεν ξέρω τι έχει κάνει και το. Και σήμερα θέλω να σε αφιερώσω κάτι που ετοιμάζω, γιατί ο κορονοϊό με έκανε και συγκεντρώθηκα. Και έφτιαξα πραγματάκια και μου βγήκαν πολύ ωραία πράγματα. Τα οποία θέλω να σου πω μερικά από αυτά σήμερα. Τι σκέφτομαι να βγάλω για το Πάσχα.
Το δίσκο τον έχω ετοιμάσει πολύ καιρό, αλλά με τον κορονοϊό. Το μια ακριβά, λέω πού να το βγάλω, ποιο να το ακούσει. Ναι, αλλά τώρα να σου πω γιατί. Και δίσκο να μην ξαναβγάλει. Ναι. Δεν πειράζει πια. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να ξαναβγάλει. Δεν έχει ανάγκη. Μόνο εσωτερική είναι η ανάγκη. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι εγώ τώρα. Δεν με ενδιαφέρει να ξαναβγάλει και ένα τραγούδι. Ναι, ναι, μα έχω. Τι να βγάλει. Δεν θέλω. Πώ να το πω. Βλέπω και κύριο και κύριο. Ναι, μα θέλω να ακούσω τον αντίπα γιατί. Και έτσι είναι και ένα μεγάλο τραγουδιστή πλέον έτσι αναγνωρίζεται. Δεν με ενδιαφέρει να βγάλει καινούργιο τραγούδι. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια που δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ το τραγούδι. Άλλο τραγούδι που έχει γράψει έτσι επιτυχία μεγάλη, πες μου. Γιατί εγώ δεν προσπαθώ. Στείλε σε παρακαλώ. Στείλε σε παρακαλώ. Άθελά μου, για να μην τρελαθώ, κύριε Ζουμπέρ. Περίμενε, το στείλε με σε παρακαλώ. Χρυσοβέργη γιατρά. Στείλε σε παρακαλώ. Ένα σου σημάδι μόνο. Μια ελπίδα για να ζω. Να παλεύω με το πόνο. Ένα σου σημάδι μόνο για να ζω. Στείλε σε παρακαλώ. Ένα σου σημάδι μόνο. Μια ελπίδα για να ζω. Να παλεύω με τον πόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι. Αυτό το χρόνο πώς τα γράφεις τώρα, κάθεσαι το βράδυ και λες ή σου έρχεται στο αυτοκίνητο. Μου έρχεται στο αυτοκίνητο, όπως μου ήταν το οδηγό. Πήγαινα στον Κάλαμο, μου το έφερε ο Βουντουλάκης αυτό, ο Αντρέας. Μου έφερε μια χαρτοπετσέτα και λέει: οδηγό και σε σκέφτομαι και είναι αυτό επικίνδυνο. Με τη σκέψη εσένα να ξεφύγω τον κίνδυνο. Μόλις ακούω οδηγό, εγώ τότε ήταν το 1989, βούιζε στην Ελλάδα το φορτηγό του Πάριου. Το φορτηγό του Πάριου. Οι καταλήξεις στα αυτιά του κόσμου παίζουν μεγάλο ρόλο. Βεβαίως. Βγαίνω κι εγώ και λέω, πηγαίνοντας για το εξοχικό μου. Είχα το αυτοκίνητο, λέω πώς θα το κάνω τώρα αυτό, το κάνω ζιμπέκικο, δεν πάει, λέω, να το κάνω χασάπικο, δεν πάει. Και όπως ήταν οι στροφές Γρηγόρη, καμιά 5-6 στροφές, θυμάμαι και το σημείο, λέω, οδηγώ και σε σκέφτομαι, κι είναι αυτό επικίνδυνο, με τη σκέψη σε σένα, ναι, να ξεφύγω τον κίνδυνο, οδηγώ και σε σκέφτομαι, με τα μάτια κλαμμένα, και το νιώθω πως χάνομαι, αφού χάνω εσένα, αρρωσταίνω που πας. Αυτό τόσο βγαίνει εκεί πάνω στην οδήγηση. Βέβαια, πάνω στην οδήγηση. Οδηγώ και σε σκέφτομαι με τα μάτια κλαμμένα και το νιώθω πως χάνομαι αφού χάνω εσένα. Οδηγώ και σε σκέφτομαι και λυπάμαι για μένα και το νιώθω πως χάνομαι αφού χάνω εσένα. Αρρωσταίνω που πας όταν άλλον κοιτάς, όταν δε μου μιλάς. Αρρωσταίνω, αρρωσταίνω που πας και ποια πόρτα χτυπάς, όταν δε μου μιλάς. Αρρωσταίνω. Άλλο, το πολίτη μου το έφερε ο Κολοκοτρώνης, ο Χρήστος, και ήταν το σπίτι με νοικιάζεται γιατί δεν μου χρειάζεται. Αφού αυτή δεν νοιάζεται, το σπίτι με νοικιάζεται. Ενοικιάζεται όπως είναι επιπλωμένο, με υδρότα και αγάπη ποτισμένο, να φύγω από τη ζωή της, εσύ χρειάζεται, το σπίτι με νοικιάζεται. Του λέω, Χρήστο μου, μου λέει, δεν έχω τσιγάρα, ναι, μου λέει. Λέω, θα πάω να σε πάρω λίγο τσιγάρα, να σε πάρω και γλυκά. Κάπνιζε σαν τέτοιο το Χρήστο. Την ώρα που χειρίζα με τα γλυκά Γρηγόρη, βλέπω στην πόρτα της πολυκατοικίας που έμενα, πολύ το δεύτερο και νοικιάζεται ο τρίτος. Ξεκολλάω τα χαρτιά και πάω πάνω και του λέω: τι αρέσει, ρε, του λέω. Πολείται για ενοικιάζεται. Μου λέει: πολείται. Και λέω εγώ: πολείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις. Γιατί ήμουν 30 χρονών, αυτό ήταν 70. Ναι. Και έλεγε με υδρότα και αγάπη, ναι. Γιατί είχε ζήσει την εποχή της Ναργής. Εγώ ήμουν τότε, ήθελα να πετάξω εγώ. Τριαντάρι. Πολείται όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις. Τι τραγούδι. Που είδε και το δίνω σε κιόσο φτάνει μόνο από εκείνη την πολείται όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πολύται και το δίνω όσο κι όσο φτάνει, Θεέ μου, από εκείνη να γλιτώσω.
πάω σ' άλλη γειτονιά. Μ' αυτή δεν το φαντάζεται. Και άλλη αγάπη τις χαρές μαζί μου θα μοιράζεται. Αφού αυτή δεν νοιάζεται.